Άστρα 92.8. Υπεύθυνο ραδιόφωνο. Με νεανική ψυχή. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας με την Έλπις Γεωργίου. Την εκπομπή χορηγεί ο καφές του Λαϊκού. Ο Κυπριακός Καφές του Λαϊκού σας κερνά επιπλέον 25% δωρεάν καφέ με ένα ζεστό ευχαριστώ για την προτίμησή σας. Βρείτε τη νέα χρυσή συσκευασία με την κόκκινη ένδειξη και απολαύστε 25% επιπρόσθετο προϊόν από τον Καφέ του Λαϊκού. Κυπριακός Καφές Λαϊκού. 65 χρόνια ο χρυσός καφές της Κύπρου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Έλπις Γεωργίου, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Θέματα του προϋπολογισμού βεβαίως, ο οποίος χθες έχει εγκριθεί. Θα δούμε το ΓΕΣΥ. Ο Παγκύπρος Ιατρικός Σύλλογος έχει αποφασίσει χθες επί των νομοσχεδίων που κατέθεσε ο Υπουργός. Είναι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών στις Βρυξέλλες για την Τουρκία. Όλα αυτά θα τα εξετάσουμε στην σημερινή εκπομπή. Προτού πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο για τον προϋπολογισμό, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα στην εφημερίδα Πολίτης. Απλώς θα σας το αναφέρω. Αυτά συμβαίνουν στην γη των Αγίων, όπως είναι στην ίσον των Αγίων, όπως είναι η Κύπρος. Ο τίτλος του άρθρου είναι «Συγγνώμη κύριε είστε νεκρός», όχι του άρθρου, του ρεπορτάζ. «Συγγνώμη κύριε είστε νεκρός. Μάταια προσπαθεί εδώ και χρόνια ο άνθρωπος να πείσει ότι δεν έχει πεθάνει. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσία τον θεωρούν νεκρό και για να τον δεχτούν τον καλούν να διευθετήσει το θέμα του θανάτου του, παρακαλώ. Ο λόγος είναι γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει το ίδιο όνομα και επίθετο με τον ξάδελφό του, ο οποίος απεβίωσε πριν από 6 χρόνια. Με τη διαφορά όμως ότι ο αριθμός ταυτότητας βεβαίως είναι διαφορετικός, αφού μιλάμε για δύο διαφορετικά πρόσωπα. Και λέει ο άνθρωπος, δεν βλέπουν ότι έχω άλλο αριθμό ταυτότητας, δεν βλέπουν ότι πληρώνω κοινωνικές ασφαλίσεις. Πώς είμαι νεκρός, διερωτάται ο άνθρωπος, ο οποίος προσπαθεί να πείσει το νοσοκομείο ότι δεν έχει πεθάνει. Καλημέρα κύριε Μαυρίδη. Καλημέρα σας. Λοιπόν, αυτά γράφει σήμερα ο Πολίτης, αυτά συμβαίνουν στην Κύπρο και στα νοσοκομεία μας. Είναι απίστευτα αυτά πράγματα, πραγματικά. Ναι. Πρέπει να ακούσουμε όλη την ιστορία. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, πέρασε ο προϋπολογισμός. 29-26 όμως, πολύ ωριακό, έτσι. Ναι, ναι. Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα τώρα? Την εφαρμογή του προϋπολογισμού. Και θα υπάρχει μια ομαλή συνέχεια, χωρίς να υπάρχουν οποιαδήποτε προβλήματα ή διακοπή του προγράμματος που ακολουθούμε ή όλων των άλλων μεταρρυθμίσεων που γίνονται στο δημόσιο και στην οικονομία βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, εσείς θεωρείτε, επειδή να μην τα επαναλαμβάνουμε, ακούστηκαν και οι επικρίσεις ότι είναι προϋπολογισμός λιτότητας, δεν είναι προϋπολογισμός ανάπτυξης, δεν υπάρχει συνοχή, δεν θα βγούμε ποτέ από πάνω έτσι όπως πάμε. Εσείς... Σίγουρα είναι προϋπολογισμός λιτότητας, δεν υπάρχει αμφιβολία. Μειώνεται κάθε χρόνο ο προϋπολογισμός, αλλά αυτό είναι απότοκο της... τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ εσόδων και εξόδων. Τα έσοδά μας δεν αρκούν για τα έξοδά μας και αναγκαστικά παίρνουμε και δάνεια. Άρα ο προϋπολογισμός αυτός προβλέπει έσοδα 6 δις περίπου, λιγότερο από 6 δις, και προβλέπει και δαπάνες 6,7 δις. Άρα υπάρχει ένα έλλειμμα, 700 εκατομμύρια, τα οποία το κράτος αναγκάζεται να δανειστεί. Αν υπήρχε δυνατότητα δανεισμού, τότε θα μπορούσαμε να εξοδεύσουμε περισσότερα, διότι είναι και ύφεση τώρα και μέσα σε μια ύφεση το κράτος πρέπει να εξοδεύει. Αυτή είναι και η φιλοσοφία των περισσότερων κομμάτων. Αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα να δανειστούμε περισσότερα. Αν όμως μπορούμε να βρούμε περισσότερα χρήματα, τότε θα έλεγα γιατί να μην εξοδέψουμε περισσότερα χρήματα μέσα στην ύφεση όμως. Ναι. Λόγω του ότι είναι ύφεση. Αυτό που επικρίνεται όμως η κυβέρνηση είναι ότι δεν κάνει κάτι γι' αυτό. Δηλαδή δεν προσπαθεί να αντιμετωπίσει. Αυτή είναι η εύκολη κριτική. Εντάξει, ας μας πούν
πού μπορούμε να βρούμε τα χρήματα. Ακούστηκαν εισηγήσεις να ζητήσουμε και άλλα χρήματα. Ακούστηκαν εισηγήσεις να επαναδιαπραγματευτούμε το μνημόνιο. Μα αυτά είναι απλά εύκολες λύσεις. Mm-hmm. Είναι πιο εύκολο να τα λες παρά να τα πράττεις. Είναι δηλαδή μια δύσκολη κατάσταση η οποία πρέπει να την περάσουμε αναγκαστικά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Επειδή είχαμε ξοδέψει πολύ περισσότερα τα προηγούμενα χρόνια και μιλώ από το 60, όχι μόνο τα προηγούμενα χρόνια, πάντοτε ξοδέπαμε περισσότερα. Δεν είχαμε δηλαδή την έννοια να προσέχουμε τις δαπάνες μας και να μην ξοδεύουμε περισσότερα από όσα εισπράτταμε. Και υπήρξαν περιόδοι που εισπράττει το κράτος πάρα πολλά χρήματα και θα μπορούσε να δημιουργήσει και μαξιλάρι. Αλλά δεν το έκανε, διότι όπως γνωρίζετε, όταν ξοδεύεις χρήματα και μετά θες να τα μειώσεις, υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις. Και η πολιτική σε αυτόν τον τόπο γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν είναι και πιο τολμηρή να κόψουν δαπάνες εκεί που πρέπει ή να τις περιορίσουν. Πρέπει να τους το επιβάλλει κάποιος και αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε σήμερα. Αναγκαζόμαστε να περικόπτουμε δαπάνες την τελευταία στιγμή και πολλές φορές περικόπτουμε δαπάνες που δεν πρέπει να περικόπτουμε. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια, πιστεύω εγώ. Mm-hmm. Θέλετε να δώσετε έτσι κάποιο παράδειγμα ή... Ας πούμε σε το παράδειγμα, ποια... είναι ότι, το παράδειγμα είναι ότι το κράτος σήμερα έχει ένα μεγάλο αριθμό τμήματων, υπηρεσιών, πολλά από τα οποία δεν χρειάζονται, αλλά δεν τολμούμε να τα σταματήσουμε διότι υπάρχουν συμφέροντα. Ξέρετε, όταν ξοδεύεις χρήματα δημιουργούνται συμφέροντα και κεκτημένα. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολο να τα σταματήσεις μετά. Εάν για παράδειγμα κάποιες δαπάνες δεν παράγουν τίποτα. Έχουμε πολλές δαπάνες που δεν παράγουν. Και όταν κάτι δεν παράγει, πρέπει να το βρεις από κάπου αλλού. Ας πούμε, πείτε μου ένα παράδειγμα. Ποιο τμήμα, ας πούμε, δεν παράγει. Και λέω εγώ να το κλείσουμε, ας πούμε. Βεβαίως να τα πούμε. Ναι. Υπάρχουν 6-7 διαφορετικά τμήματα τεχνικών υπηρεσιών. Το κάθε Υπουργείο έχει τις δικές του τεχνικές υπηρεσίες. Ο κάθε Δήμος έχει τις δικές του τεχνικές υπηρεσίες. Θα μπορούσαν αυτά να υπάρχει μια συνεργασία. Και όχι μόνο υπηρεσίες τεχνικές και υπηρεσίες, λέω, συγκομιδής σκυβάλων αναφορά τους Δήμους. Γιατί πρέπει δηλαδή να ξοδεύει το κάθε τμήμα από μόνο του τόσα χρήματα τη στιγμή που θα μπορούσε να υπάρχει μια συνεργασία. Θα σας πω και άλλα, τώρα τα θυμούμε ένα-ένα. Ναι. Ξοδεύουμε χρήματα στα πανεπιστήμια. Πάρα πολλά, εκατοντάδες εκατομμύρια για να παράγουμε ανεργία. Δεν υπάρχει σωστός προγραμματισμός να το κάθε πανεπιστήμιο να προσπαθεί να έχει τμήματα και σπουδές που να μπορεί κάποιος να βρει δουλειά. Τεχνικά επαγγέλματα, για παράδειγμα. Μόλις πριν 2 χρόνια βάλαμε σχολή τεχνικών επαγγελμάτων για μεταλλικία και εκπαίδευση. Όλοι πήγαιναν στα πανεπιστήμια για να πάρουν διπλώματα, τα οποία στο τέλος δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Άρα υπάρχουν εκατοντάδες παραδείγματα, όχι ένα και δύο. Στο εξωτερικό, κάθε χώρα είχαμε και τμήμα, εμπορικό τμήμα, πέρα από την πρεσβεία, για να προωθούν τις εξαγωγές μας και τον τουρισμό μας. Τώρα, μετά από πιέσεις, έχουν συμπτυχθεί σε ένα τμήμα. Είναι και η πρεσβεία και είναι και ο εμπορικός ακόλουθος. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί κάποιος εύκολα να βρει και να, όχι μόνο να εξοικονομήσει, να γίνουν και οι δαπάνες πιο αποτελεσματικές. Υπάρχουν επίσης τμήματα στην κυβέρνηση που εργοδοτούν άτομα τα οποία απλά δεν κάνουν τίποτα και απλά πληρώνονται. Και το πρόβλημα είναι ότι όταν ξοδεύεις χρήματα που δεν παράγουν, που δεν παράγει τίποτα, σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να πληρώσει αυτά τα χρήματα. Και όπως βλέπετε είναι και οι φορολογίες μας ψηλές, περισσότερα από το 50% των εισοδημάτων του κάθε εργαζομένου είναι για φορολογίες. Είτε είναι άμεσες φορολογίες, είτε είναι έμεσες φορολογίες. Για να συντηρούμε ένα σπάταλο κράτος. Εμείς πιστεύουμε ότι το κράτος πρέπει να είναι μικρότερο και πιο αποδοτικό. Και να παράγει. Όχι απλά να ξοδεύει χρήματα ο φορολογούμενος χωρίς να γίνεται παραγωγή. Μάλιστα. Στα νοσοκομεία. Πόσα χρήματα ξοδεύονται στα νοσοκομεία χωρίς να παράγουν υπηρεσίες υγείας. Διότι δεν υπάρχει σχέδιο υγείας. Και τώρα γίνεται αυτή η μεγάλη προσπάθεια να γίνει ένα σχέδιο υγείας όπου αντί να έχουμε τα δημόσια νοσηλευτήρια υπερπλήρη και να γίνονται και σπατάλες αλλά και λάθη, να χρησιμοποιηθούν και οι υποδομές του ιδιωτικού τομέα. Αυτή είναι η ιδέα του σχεδίου υγείας. Για να μπορεί βασικά
όλος ο κόσμος να διανεμηθεί σε όλα τα νοσηλευτήρια και τους γιατρούς, για να μπορεί να βρίσκει την υγεία του πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Λοιπόν, και χωρίς να πληρώνει. Βέβαια, έρχονται και πάρα πολλά μηνύματα, βλέπω εδώ από ακροατές. Διερωτάται κανείς, λέει κάποιος, μάλλον αφού πάμε καλά, όπως λένε, γιατί δεν απελευθερώνονται και οι συναλλαγές όλες στις τράπεζες. Συμφωνούμε με τον ακροατή. Πρώτα απ' όλα, δεν πάμε καλά. Πάμε σωστά. Απλά είναι μακρύς ο δρόμος. Και κανείς δεν λέει ότι πάμε πολύ καλά ή πανηγυρίζουμε σε καμία περίπτωση. Είναι λάθος αυτή η αντίληψη. Εκείνο που συμβαίνει είναι ότι προσπαθούμε ακόμα, αγωνιζόμαστε να σταθεροποιήσουμε την οικονομία. Αυτό όμως χρειάζεται χρόνο. Η απελευθέρωση των συναλλαγών είναι κατά την άποψή μου μια σωστή προσέγγιση, αλλά να γίνει προσεκτικά, διότι να μην απελευθερωθεί εντελώς, να γίνει σταδιακά, για να δούμε αν μπορεί να το αντέξει το σύστημα. Διότι, όπως έχετε δει, για παράδειγμα, και χθες η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου αμέσως υποχώρησε η τιμή, που σημαίνει ότι πολλοί θέλουν να πουλήσουν. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και πολλοί που θέλουν να βγάλουν τα χρήματα τους έξω, νιώθοντας ότι είναι πιο ασφαλή. Και αυτά τα πράγματα νομίζω πρέπει να τα κάνουμε σταδιακά. Αλλά πρέπει να γίνουν, οπωσδήποτε πρέπει να γίνουν. Θέτουν αρκετά ερωτήματα για το θέμα. Κάνετε περικοπές, λέει, αλλά οι επιτρόποι που δεν παράγουν ακριβοπληρώνονται. Με τους διορισμούς των 4 και 5 χιλιάδων ευρώ το μήνα, λέει άλλος, που δεν χρειάζονται, μπορούν να επενδυθούν αυτά σε ανάπτυξη. Συμφωνούμε απόλυτα. Από ό,τι βλέπω, σταυρώθηκαν τα κονδύλια για αυτούς τους συμβούλους του Προέδρου, οι οποίοι έγιναν και παράνομοι αυτοί οι διορισμοί, όπως φάνηκε. Εντάξει, δεν ξέρω αν παράνομα δεν, έγιναν, είναι μέσα στα δικαιώματα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έγιναν παράνομα με την έννοια ότι δεν υπάρχει κονδύλι στον προϋπολογισμό για να πληρώνονταν. Αυτά τα είπα και η Γενική Λογίστρια. Πάντοτε υπάρχουν συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί, άμα θέλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι. Όλοι οι Πρόεδροι. Εν πάση περιπτώσει, εσείς λέτε ότι ίσως δεν έπρεπε τόσα άτομα να διοριστούν και να παίρνουν και τέτοιους μισθούς. Αν μπορούσαμε να δίναμε. Εγώ λέω ότι έχουμε πάρα πολλούς επιτρόπους. Που βασικά υπάρχει κάποιος ρόλος, είναι κάποιοι θεσμοί που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κατά τη δική μου άποψη, και είναι προσωπική αυτή η άποψη, ξοδεύουμε πολλά λεφτά στους επιτρόπους, ξοδεύουμε πολλά λεφτά σε αξιωματούχους, ναι, είναι υψηλόμισθοι, υπάρχουν πάρα πολλά πολλές δαπάνες. Και σύμβουλοι των υπουργών. Ναι, αλλά ο κάθε υπουργός υπάρχει πρόνοια για σύμβουλο, ή μέχρι δύο άτομα, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά τα πράγματα όμως που λέτε τώρα. Τα έχουν κάνει και άλλες κυβερνήσεις και δεν θα κάνουμε θέμα τώρα για ένα-δύο συμβούλους που χρειάζεται κάποιος υπουργός για να κάνει τη δουλειά του. Η δουλειά του υπουργού είναι πολύ πιεστική και δύσκολη και χρειάζεται τους συμβούλους του. Αυτά είναι πολύ μικρά πράγματα. Συμφωνώ όμως ότι πρέπει να υπάρχει περιορισμός σε αυτά τα πράγματα, να υπάρχει όριο, να μην μπορεί, ας πούμε, κάποιος έτσι απλά να προσλαμβάνει. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ κύριε Μαυρίδη, να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ, πολύ, ευχαριστώ, καλημέρα. Καλημέρα. Βέβαια, επαναλαμβάνω, αυτό που υπόθηκε ήταν παράνομοι αυτοί οι διορισμοί και οι προηγούμενοι έπαιρναν ανθρώπους που εργάζονταν ήδη στα Υπουργεία για να βοηθούν τους υπουργούς. Εν πάση περιπτώσει, μας ακούει ο κύριος Νικολαίδης, εκ μέρους ΕΔΕΚ. Καλημέρα, κύριε Νικολαίδη. Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Εσείς είπατε όχι σε αυτό τον προϋπολογισμό. Ναι, ναι, είπαμε όχι για συγκεκριμένους λόγους, τους οποίους εξηγήσαμε, θεωρώντας ότι αυτός ο προϋπολογισμός που εκφράζεται για την ευρύτερη οικονομική πολιτική κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, προς την οποία θα έπρεπε να κινείται ένας προϋπολογισμός μιας χώρας η οποία βρίσκεται στην κρίση. Μια κρίση η οποία εξακολουθεί να είναι στα ύψη και τίθεται ένα θέμα το οποίο είναι μείζονος σημασίας. Αν αυτή η κρίση παραταθεί πέρα από το σημείο που είναι ένα σημείο αντοχής της κυπριακής οικονομίας και της κυπριακής κοινωνίας, τότε φοβούμαστε πολύ ότι η κυπριακή οικονομία θα πάθει μόνιμες ζημιές, η δε κυπριακή κοινωνία θα υποστεί επίσης ανεπανόρθωτες ζημιές, γιατί θα χαθεί περίπου μια γενιά, δηλαδή μια ολόκληρη γενιά Κυπρίων. Τα νέα παιδιά σήμερα θα έχουν ζήσει όλοι τους την παραγωγική ζωή μέσα σε συνθήκες είτε ήμι απασχόλησης, ανέχειας, και αυτό είναι ένας τραγικός κίνδυνος. Άρα δεν είναι το θέμα ότι η κρίση μπορεί να περιμένει να ικανοποιήσουμε πρώτα τους δείχτες της Τρόικα και η ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή είναι δευτερευόντως σημασίας θέματα, είναι μείζονος σημασίας θέματα. Αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να δει ένας προϋπολογισμός και όχι το κύριο ζητούμενο του προϋπολογισμού
και της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης να, είναι, να είμαστε οι καλοί μαθητές του Μνημονίου. Οι ευθύνες της πολιτείας είναι απέναντι στα πραγματικά προβλήματα της οικονομίας που δεν λύονται με την βελτίωση των δικτών. Υπάρχει μια βελτίωση ή μια, θέλετε, εικόνα των δικτών ενδεχομένως πιο βελτιωμένη από ό,τι προβλέπεται. Αυτό όμως δεν αντικατοπτρίζει την ουσία των πραγμάτων, που η ουσία των πραγμάτων είναι η ύφεση, είναι η έλλειψη ανάπτυξης, είναι η ανεργία, είναι το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες αντιμετωπίζουν προβλήματα, δεν κλείνει η μια μετά την άλλη, είναι ότι τα νοικοκυριά δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους, είτε αυτές είναι δανειακές, είτε αυτές είναι επιβίωσης. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα του τόπου. Αν δεν δημιουργήσουμε συνθήκες, για παράδειγμα, καταπολέμησης της ανεργίας, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, τότε μένουμε σε αυτή την παρατεταμένη κρίση, η οποία εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους. Γι' αυτό θεωρήσαμε ότι έπρεπε να καταψηφίσουμε τους προεκλογισμούς και να στείλουμε αυτό το μήνυμα για αυτού του είδους την οικονομική πολιτική, που θέτει αυτά τα ζητήματα τα σημαντικά σε δεύτερη σημασία και επίσης καταστρατηγεί και θεσμούς στη χώρα μας, όπως είναι οι μικρατικοί οργανισμοί, όπως είναι το ΓΕΣΥ, που τους εντάσσει κάτω από μια πολιτική της Τρόικα, μια νεοφιλελεύθερη πολιτική, μια πολιτική η οποία θέλει το ξεπούλημα των μικρατικών οργανισμών και την επιβίωσή τους, άσχετο αν ο τόπος ενδεχομένως ή φαινομενικά από πλευράς κεφαλαίων απαιτούμενων μπορεί να πηγαίνει καλά. Η απέτηση της Τρόικα είναι ότι, για παράδειγμα, οι μεγάλοι μικρατικοί οργανισμοί θα ιδιωτικοποιηθούν. Γιατί είναι μια ιδεολογική, αν θέλετε, θέση, η οποία δεν είναι προς το συμφέρον του τόπου. Δεν συμφέρει στον τόπο, δηλαδή, οργανισμοί οι οποίοι έχουν να διαδραματίσουν ένα ρόλο είτε για λόγους υποδομών. Εντάξει, δεν είναι μόνο λόγους... θέση της Τρόικας, όμως είναι θέση και της κυβέρνησης. Το σημερίζεται πλήρως. Είναι. Ναι. Είναι μια θέση με την οποία, ναι, την οποία ασπάζεται και η ίδια κυβέρνηση. Σε μια εποχή όπου αντί να υπάρχει απορρίθμιση της αγοράς, που αυτή η απορρίθμιση στην ουσία οδήγησε στην τεράστια παγκόσμια οικονομική κρίση, γιατί αυτό είναι ο λόγος της κρίσης, αυτό είναι ο λόγος της τραπεζικής κρίσης. Δεν υπήρξε και δεν υπήρχε επαρκής κεντρικός έλεγχος σε μια αγορά η οποία κινείται στρεβλωτικά. Αντί να προχωρήσουμε προς την αντίθετη κατεύθυνση, εδώ στη μικρή μας Κύπρο προχωρούμε προς την άλλη κατεύθυνση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολάδη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Μας ακούει εκ μέρους του Δίκου ο Άγγελος Βότσης. Καλημέρα, κύριε Βότση. Καλή σας μέρα. Όλο φωνάζετε, αλλά πάντα ψηφίζετε στο τέλος. Λέτε ότι διαφωνείτε το ένα το άλλο, αλλά στο τέλος ψηφίζετε. Δεν σας συνηθίσαμε σαν Δημοκρατικό Κόμμα όλα αυτά τα χρόνια. Είναι παραδοσιακό αυτό. Για την σοβαρότητα, υπευθυνότητα όσον αφορά την ψήφιση των προϋπολογισμών, είτε επί κυβερνήσεων της αριστεράς, στις οποίες συμμετείχαμε ή δεν συμμετείχαμε, είτε επί κυβερνήσεων της δεξιάς, είτε συμμετείχαμε είτε δεν συμμετείχαμε, είτε επί δικών μας διακυβερνήσεων. Άρα δεν έπρεπε να είχατε την οποιαδήποτε είτε αγωνία, θέλετε, αλλά ναι, είτε έκπληξη. Επαναλαμβάνω, είναι, τηρήσατε αυτό που κάνετε σήμερα παραδοσιακά. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτά που λέτε ότι διαφωνείτε, γιατί δεν πιέζετε να εφαρμόσουν, αφού έχετε διαφωνήσει. Προσπαθούμε όσο μπορεί ο καθένας, εκεί που μπορεί να πείσει το κάθε Υπουργείο ή την κάθε κυβέρνηση ή το κάθε θεσμό υπεύθυνο, να βελτιώσει εκείνα που θεωρούμε ότι πρέπει να βελτιωθούν. Την ίδια ώρα, δεν ξέρω τι θα λέγαμε σήμερα, αν για άλλη μια φορά το Δημοκρατικό Κόμμα δεν στεκόταν να ψηφίσει τους προϋπολογισμούς για να δημιουργήσει εκείνη την πλειοψηφία που χρειάζεται, ώστε σήμερα να συζητούμε με την άνεσή μας την κριτική μας κατά του προϋπολογισμού και όχι τις μη εγκρίσεις του προϋπολογισμού, τα οποία θα έστελαν τη χώρα μας ακόμη μια φορά σε περιπέτειες που κανείς δεν θα τις ήθελε. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα εντάξει, από εδώ και πέρα τι θεωρείτε ότι μπορεί να... Αυτός ο προϋπολογισμός... Από εδώ και πέρα... Έχουμε έναν προϋπολογισμό που σίγουρα όλοι το έχουν εντοπίσει ότι δεν βοηθά την ανάπτυξη και έχω σημειώσει ότι δεν θα μπορούσε και ιδιαίτερα να βοηθήσει την ανάπτυξη, αφού έπρεπε να κλείσουμε όλες τις εκκρεμότητες όσον αφορούσε τα ελλείμματα, όσον αφορούσε τα χρέη. Αυτά ήμασταν πλέον και είμαστε από εδώ και μπρος υποχρεωμένοι να το κάνουμε όχι μόνο λόγω του μνημονίου, αλλά λόγω του δημοσιονομικού πλαισίου νόμων που έχουμε ψηφίσει και θα ισχύει στην Κύπρο, όπως ισχύει για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ότι θα πρέπει οι προϋπολογισμοί να κινούνται σε λογικά ελλείμματα, λογικά χρέη. Άρα αυτό είναι
πλέον υποχρέωση μας να κρατάμε ένα λογικό, αν θέλω, μια λογική συμπεριφορά όταν δημιουργούμε τους προϋπολογισμούς μας, που δεν πρέπει να ξεφεύγει από συγκεκριμένα όρια. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι έχουμε πλέον πετύχει σε μεγάλο βαθμό, όχι απόλυτα, έχουμε πετύχει με τη βοήθεια όλων, κυβέρνησης, αντιπολίτευσης, εργαζομένων, ιδιωτικού τομέα, δημοσίου τομέα, όλου του κόσμου ο οποίος πέρασε και περνά αυτές τις δύσκολες ώρες, έχουμε πετύχει να σταθεροποιήσουμε το κράτος μας με έναν προϋπολογισμό που κινείται εντός των πλαισίων και την ίδια ώρα σε μεγάλο βαθμό να σταθεροποιηθούν και οι τράπεζες αυτού του τόπου, ούτως ώστε να έρθει η επόμενη μέρα. Που ποια πρέπει να είναι? Η επόμενη μέρα πρέπει να βρει τράπεζες που να λειτουργούν σαν τράπεζες πλέον, να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να μειώσουν τα επιτόκια, ούτως ώστε να μπορέσει να οδηγηθεί ο τόπος προς την περιβόητη ανάπτυξη, την ίδια ώρα που το κράτος θα πρέπει να προσπαθεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη και των Κυπρίων και των ξένων επενδυτών. Αφού το κράτος δυσκολεύεται να έχει κονδύλια από μόνο του για την ανάπτυξη, πρέπει να πείσει άλλους να κάνουν την ανάπτυξη για αυτόν τον τόπο. Και μπορούμε να εργαστούμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση, να ενίσχυσε την εμπιστοσύνη για να μπορέσουμε να φέρουμε επενδύσεις σε αυτόν τον τόπο και να έχουμε ανάπτυξη, την ίδια ώρα που έχουμε μπροστά μας το μεγάλο στοίχημα να αντιμετωπίσουμε τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία έχουν διωγγωθεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και πρέπει να βρούμε τους τρόπους. Είτε είναι κοινωνικά προβλήματα που θα αντιμετωπιστούν με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, που πρέπει τάχιστα να αρχίσει να φεύγουν οι επιταγές προς τους δικαιούχους, ώστε να ολοκληρωθεί ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο που θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και να αντιμετωπίσουμε το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που είναι η ανεργία, που μόνο με την ανάπτυξη μπορεί να αντιμετωπίσει. Ακριβώς. Πόσα, όταν δεν έχει ο κόσμος δουλειά και χωρίς ανάπτυξη, πώς θα βρει δουλειά, πώς θα πληρώσει τα χρέη του, πώς θα πέσουν τα μη εξυπηρετούμενα, πώς θα λειτουργήσουν οι τράπεζες. Γι' αυτό λέω ότι η πρώτη δουλειά που έπρεπε και σωστά έγινε ήταν για να γίνει ανάπτυξη. Έχει δύο τρόπους να την κάνει. Είτε βάλει χρήματα από το κράτος σου που δεν τα είχε, ή θα βάλει κάποιου ξένου ή Κύπριου επενδυτέ να επενδύσουν σε αυτόν τον τόπο. Έπρεπε πρώτα για να μπορέσει κάποιο να επενδύσει να έχει δύο πράγματα. Να έχει τράπεζες για να φέρει τα χρήματα του και να έχει ένα κράτος που να τον εμπιστευτεί ότι δεν θα χρεοκοπήσει την επόμενη χρονιά. Αυτά τα δύο έχουν γίνει. Σε μεγάλο βαθμό πρέπει να συνεχίσουμε. Έχουμε μπροστά μας σκοπέλους που δεν πρέπει να μας δημιουργήσουν προβλήματα, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, έχουμε μπροστά μας τις επίσεις και την αφαιρεγγιότητα που πρέπει να πάνε πακέτο. Και αυτή είναι η προσπάθεια μας, το Δημοκρατικό Κόμμα, πιστεύω όλων των πολιτικών δυνάμεων, να βρούμε τον τρόπο να πάνε πακέτο αυτά τα θέματα. Ο ένας σκοπέλος που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Έχουμε μπροστά μας την πρόσκληση του ΓΕΣΥ, που είναι ένα μεγαλεπίβολο πλάνο που πολλές κυβερνήσεις προσπάθησαν να κάνουν και δεν το κατάφεραν και πρέπει να το καταφέρουμε τώρα όλοι μαζί. Χρειάζεται τη βοήθεια όλων για να πετύχει το ΓΕΣΥ, που θα βοηθήσει κυρίως τον φτωχό τον κόσμο να μπορεί να έχει αξιοπρεπή ιατρική περίθαλψη. Από εκεί και πέρα έχουμε τα θέματα των ημικρατικών οργανισμών, που εκεί πρέπει να τα χειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί η πλειοψηφία διαφωνεί με το ξεβούλημα των ημικρατικών οργανισμών υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να πάρουμε τα χρήματα που χρειαζόμαστε για το πρόγραμμα το 1,4 δις στα επόμενα 3 ή 4 χρόνια, αλλά την ίδια ώρα να μην ξεβουλήσουμε τους ημικρατικούς οργανισμούς. Υπάρχουν τρόποι. Χρειάζεται να κάτσουμε κάτω και να τους βρούμε. Εντάξει. Μα αφού όμως ανοίξατε το δρόμο στην κυβέρνηση να τους πουλήσει. Ανοίξαμε το δρόμο στην κυβέρνηση για να ετοιμάσει τις διαδικασίες διαχείρισης των ημικρατικών οργανισμών, χωρίς αυτό να σημαίνει, και το είπαμε από την ώρα που τον ανοίξαμε τον δρόμο, ότι θα ξεπουλήσουμε τους ημικρατικούς οργανισμούς. Και λέω ένα παράδειγμα. Η Αρχή Λιμένων Κύπρου. Δεν ξεπουλείται η Αρχή Λιμένων Κύπρου. Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, που είναι ο πρώτος ημικρατικός οργανισμός, ο οποίος συζητούμε πώς θα είναι ενώπιον μας σύντομα το ότι πώς θα εξελιχθεί, δεν χάνει ούτε το κράτος τον διοικητικό του ρόλο. Απλώς εμπορικές υπηρεσίες της ΑΕΚ, της Αρχής Λιμένων Κύπρου, θα δοθούν στον ιδιωτικό τομέα, όπως και σήμερα αρκετές από αυτές δίνονται, ούτως ώστε να αντιλήσουμε χρήματα από αυτές, να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των κυπριακών λιμανιών και να έχουμε εισρωή και χρημάτων και επενδυτών, αλλά την ίδια ώρα τον έλεγχο, τον απόλυτο έλεγχο θα τον έχει το κράτος, κάτι το οποίο είναι μια λύση που εμάς μας ικανοποιεί. Την ίδια ώρα γίνονται προσπάθειες όσον αφορά την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου στο να η δομή της να διαφοροποιηθεί, ώστε να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα αυτόν τον τεράστιο ημικρατικό οργανισμό. Και έχουμε και το πολύ σοβαρό θέμα της ΣΥΤΑ, που φαίνεται να είναι ο ημικρατικός οργανισμός που ελκύει το ενδιαφέρον
πολλών. Αφού του λέμε ότι 500 εκατομμύρια είναι. Κάποιοι που του λένε ότι 500 εκατομμύρια να μην διανοηθούν ότι θα πάνε. Όχι αυτή η κακή κυβέρνηση. Για να πάρουμε 200 ή 300 εκατομμύρια. Μα σα λέω, η κυβέρνηση στα θέματα των ημικρατικών οργανισμών δεν έχει την πλειοψηφία και αυτό θα πρέπει να την προβληματίσει. Ωραία, ευχαριστώ κύριε Βότση. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Λουκαίδη, καλημέρα και σε εσά. Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές. Λοιπόν, γιατί είπατε όχι, αφού τι θα κατέρευε το κράτος, αν δεν περνούσε ο προϋπολογισμός, και τι θέλετε, θέλετε ανάπτυξη, αλλά με τι χρήματα να κάνουμε ανάπτυξη? Πρώτον, δεν θα κατέρευε το κράτος, πρόκειται για μια ακόμη φορά εσχατολογία, η οποία χρησιμοποιείται για να προκληθεί πανικός και να δικαιολογηθεί η πολιτική τοποθέτηση που είναι σεβαστή ενός εκάστου βεβαίως. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι σεβαστό και δεν είναι δόκιμο να καταφεύγουν στην εσχατολογία για να δικαιολογήσουν τις τάσεις τους. Αν και εφόσον ο προϋπολογισμός δεν εγκρινόταν χθες, κάθε διαδικασία της ψηφοφορίας, τότε το κράτος θα μπορούσε να λειτουργεί με 12 τιμόρια για τους επόμενους 2 μήνες και ασφαλώς θα δημιουργούνταν οι προϋποθέσεις η κυβέρνηση να ξαναπροβληματιστεί και να επιχειρήσει να επιδιώξει τη συνένεση σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό. Να δει δηλαδή με ένα διαφορετικό μάτι τις θέσεις, τις προτάσεις που καταθέτει το ΑΚΕΛ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, που είναι κριτικές προτάσεις ακόμα και από πλευράς Δημοκρατικού Κόμματος. Ενδεχομένως όχι από πλευράς όλων των βουλευτών του Δημοκρατικού Κόμματος, σε κάθε περίπτωση όμως και το Δημοκρατικό Κόμμα έχει κριτικές παρατηρήσεις. Θα διευκόλυνε λοιπόν μια καταψήφιση του προϋπολογισμού την προσπάθεια εξέβρεσης μιας συνενετικής λύσης, θα εξορθούσε καλύτερα την κυβέρνηση να αναζητήσει συνενετικές λύσεις σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό. Αυτή είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, δεν συζητάμε στο κενό. Και όταν μιλάμε για λεφτά για την ανάπτυξη, και ο κύριος Βότσης τώρα και οι κυβερνώντες ξεχνούν ότι έχουν ήδη με αποφάσεις τους προχωρήσει σε περικοπές από κονδύλια για την ανάπτυξη και από κοινωνικές παροχές από την περσινή χρονιά που διατηρούνται και στο φετινό προϋπολογισμό δυστυχώς, πέραν των 260 εκατομμυρίων από αυτά που απαιτούσε Τρόικα επιπλέον. Και αυτό δείχνει μια φιλοσοφία γύρω από τα ζητήματα της θεραπείας που έπρεπε και πρέπει να δοθεί στην τραπεζική κρίση που μαστίζει τον τόπο. Δυστυχώς αυτή η φιλοσοφία είναι η φιλοσοφία της αντιλαϊκής πολιτικής σκληρής λιτότητας, κυρία Γεωργίου, η οποία διακρίνει τους κυβερνώντες, την οποία χτες χαρακτηρίσαμε ως νεοφιλελεύθερο φονταμεταλισμό και δεν υπερβάλλουμε, πιστεύουμε, όταν λέμε αυτό το πράγμα. Διότι οι κυβερνώντες παρουσιάζονται τροϊκανότεροι των τροϊκανών. Λοιπόν, έχουμε μια τρόικα η οποία έχει τούτη τη φιλοσοφία της σκληρής λιτότητας. Αναφέρθηκε προηγουμένως ο κύριος Βότσης ότι το κράτος βρέθηκε σε μια δύσκολη συγκυρία. Οι τράπεζες που θα έπρεπε να χρηματοδοτούν την ανάπτυξη, να χρηματοδοτούν τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη, βρέθηκαν σε ακόμα χειρότερη κατάσταση και δεν λειτουργούν ως τράπεζες. Λειτουργούν ως εισπράκτορες δανείων. Μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε. Ποιος θα χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη? Αυτό που έπρεπε να γίνει προφανώς ήταν να δοθούν λεφτά από το κράτος. Η Τρόικα, η θεραπεία που επέβαλε η Τρόικα να ήταν θεραπεία τέτοια που να επέτρεπε μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική που να επιτρέψει επενδύσεις από το κράτος ώστε να ξεφύγουμε από την. Ναι, ο κύριος Βότσης λέει όμως ότι με όλα αυτά που κάνουμε δείχνουμε ότι είμαστε πλέον, μπαίνουμε σε μια σταθερή πορεία. Άρα θα μας εμπιστευτούν οι ξένοι επενδυτές, έτσι για αρχή, να έρθουν αυτοί πρώτα να ανοίξουν δουλειές για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να πάμε παρακάτω. Θα αντιστρέψω το ερώτημα. Αν το κράτος το ίδιο δεν προβαίνει σε επενδύσεις, γιατί οι ξένοι να δείξουν εμπιστοσύνη στην κυπριακή οικονομία? Εάν το κράτος δεν δίνει το καλό παράδειγμα και όχι μόνο δεν προχωρεί σε επενδύσεις, αλλά αντίθετα προχωρεί σε περικοπές πρόσθετες από αυτές που απαιτεί η Τρόικα, γιατί ένας ξένος επενδυτής, σοβαρός ξένος επενδυτής, να εμπιστευτεί την κυπριακή δημοκρατία και την κυπριακή οικονομία? Είναι το ερώτημα το αβίαστο που προκύπτει. Αυτό εξηγεί προφανώς γιατί στην πράξη δεν έχουμε σοβαρούς επενδυτές να έρχονται για να μείνουν στην Κύπρο, αλλά έχουμε κερδοσκοπικά επενδυτικά ταμεία τα οποία έρχονται για να μείνουν για μια πολύ μικρή χρονική περίοδο, να κερδοσκοπήσουν, να προχωρήσουν σε μια λεηλεσία του δημόσιου ή και του ιδιωτικού πλούτου μέσα από το τραπεζικό σύστημα, και αναφέρομαι στις εκποιήσεις,
τις εκκλήσεις μικροφυλετών που μας αφορούν και μας ενδιαφέρουν και να σηκωστούν να φύγουν. Αυτό είναι που στην πράξη συμβαίνει τούτη την ώρα. Λοιπόν, η πολιτική λιτότητα έχει στην πράξη αποδειχθεί επιζήμια σε μια συγκυρία όπου η οικονομία βρίσκεται σε βαθιά ύφεση. Ως αποτέλεσμα και της θεραπείας που μας επιβλήθηκε με το κούρεμα από την Τρόικα, λοιπόν, το οποίο δεχτήκαμε βεβαίως, δεν μας επιβλήθηκε αυτό, απλώς συμφωνήσαμε και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συμφώνησε. Λοιπόν, εφόσον έτσι έχουν τα πράγματα, η επιλογή για να μπορέσουμε να πάμε σε ανάπτυξη, που είναι το ζητούμενο θεωρητικά για όλους, είναι το κράτος να ακολουθήσει μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική. Mm-hmm. Η κυβέρνηση επιλέγει να δημιουργήσει πλεονάσματα, πρωτογενή πλεονάσματα. Και δεν συνειδητοποιούν, γιατί αυτή είναι η ιδεολογία τους, ότι αυτά τα πλεονάσματα, κυρία Γεωργίου, είναι τα ελλείμματα στην πράξη από τα εισοδήματα των εργαζομένων, των νοικοκυριών, των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που δυσπραγούν, των μικρών επιχειρήσεων. Από τις τσέπες τους είναι που βγαίνουν αυτά τα πλεονάσματα που η κυβέρνηση θέλει να δημιουργήσει σε αυτές τις συνθήκες της βαθιάς ύφεση. Κύριε Λουκαδί, ο κόσμος ρωτάει γιατί το ΑΚΕΛ ψήφισε μόνο τα κονδύλια για την άμυνα και δεν ψήφισε και άλλα κονδύλια. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας συμβολισμός σε σχέση με την άμυνα, όπου όλα τα κόμματα παραδοσιακά ψηφίζουν τον αντίστοιχο προϋπολογισμό της άμυνας. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι στο ευρύτερο πλαίσιο, σε σημαντικά ζητήματα, έχουμε πρόβλημα διαφωνίας με την κυβέρνηση και στα θέματα της υγείας και στα θέματα της παιδείας. Οπότε η έκφραση της διαφορετικής μας φιλοσοφίας εξάστηκε με την καταψήφιση του υπολείπου του προϋπολογισμού. Θέλατε να σταυρώσετε και το κονδύλι που είναι αρκετά χρήματα για την αυτονόμηση των νοσοκομείων στο πλαίσιο του ΓΕΣΥ, αλλά δεν πέρασε αυτό, έτσι? Και για το ΓΕΣΥ τελικώς δεν υπερψηφίστηκε. Δυστυχώς το Δημοκρατικό Κόμμα επέλεξε, όχι για λόγους ουσίας, μας λέχθηκε στη συνέχεια, αλλά επέλεξε, αυτό μας λέχθηκε τουλάχιστον, για λόγους διαδικαστικούς, γιατί παραπέμπεται στην Επιτροπή Οικονομικό, επέλεξε να μην το υπερψηφίσει. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις διατήρησης του σχεδιασμού για το ΓΕΣΥ, του υφιστάμενου σχεδιασμού, όπως είχε εκφραστεί με μια μεγάλη κοινωνική συνένεση και από τα πολιτικά κόμματα και από τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά και από τους εμπλεκόμενους φορείς στο ΓΕΣΥ. Να διατηρήσουμε δηλαδή τη φιλοσοφία της καθολικότητας, της αλληλεγγύης που πρέπει να διέπει το Γενικό Σχέδιο Υγείας και να μην επιτρέψουμε να πάμε στο πολυασφαλιστικό, το οποίο μεθοδεύει για να προωθήσει ο Υπουργός Υγείας αλλά και η κυβέρνηση, και να αποφύγουμε στην πράξη όχι απλώς το επιπρόσθετο κόστος που θα υπάρξει των κοντά περίπου 300 εκατομμυρίων, το οποίο θα καλεστεί να πληρώσει ο κόσμος, αλλά κυρίως να αποφύγουμε την υγεία δύο ταχυτήτων. Δηλαδή υγεία ψηλής ποιότητας για τους έχοντες οικονομική επιφάνεια και βεβαίως η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αν θα μπορεί να παρέχεται, μειωμένης ποιότητας για όσους δεν θα έχουν την οικονομική επιφάνεια. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λουκαϊδή. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, επειδή ήρθαν αρκετά μηνύματα για το θέμα των προϋπολογισμών που συζητούσαμε από την αρχή και με τον κύριο Μαυρίδη, λέει ακροατής, πέστε του κύριου Μαυρίδη να πέσουν οι μισθοί στα υπουργεία με τους υψηλόμισθους και τους βολεμένους. Υπάρχει άλλη λύση, κύριε Μαυρίδη, άλλο σύστημα, αλλά εσείς οι λάτρεις του καπιταλισμού δεν τις ξέρετε αυτές τις λύσεις. Άλλος λέει, όταν ο πρόεδρος προεκλογικά μας υποσχόταν ότι έχει τους τρόπους να μας βγάλει από την κρίση και ξέρει πού μπορούν να βρει χρήματα για να μας δανείσουν, μας κοροϊδεύε. Άλλος λέει, το κράτος σήμερα πληρώνει τη χασούρα της τράπεζας και μας λέει ότι φταίνε οι σκουπιδιάριδες. Ποιος πληρώνει τον κύριο? Μιλούσε για τον κύριο Μαυρίδη. Με τους διορισμούς των 4 και 5 χιλιάδων το μήνα που δεν χρειάζονταν, μπορούσαν να επενδυθούν αυτά τα χρήματα στην ανάπτυξη. Κάνατε περικοπές, λέει άλλος, αλλά οι επιτρόποι που δεν παράγουν ακριβοπληρώνονται. Τι έγιναν οι μετοχές που είχαμε στο χρηματιστήριο πριν το κούρεμα, διαρωτάται άλλος. Δεν ακούσαμε κανέναν να λέει να φέρουν τα κλεμμένα πίσω. Κουραστήκαμε από τα λόγια τα μεγάλα. Χρειάζονται σύμβουλοι για τα ρουσφέτια των υπουργών, λέει άλλος. Χρειαζόμαστε πιο πολλές κρατικές υπηρεσίες, λέει άλλος, να προσφέρουν φτηνές υπηρεσίες στους πολίτες. Οι ιδιώτες μόνο κέρδος σκέφτονται.
την δήλωση του κ. Μαυρίδη, λέει άλλος, ότι για τους συμβούλους των 4 και 5, που παίρνουν 4 και 5.000 ευρώ, ότι είναι πολύ μικρά αυτά τα πράγματα. Αυτή τη δήλωση, λέει, να την φυλάξετε και να την μεταδίδετε κάθε τόσο. Τι γίνεται αν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός, λέει άλλος, αν δεν εγκρινόταν. Είπαμε, κυρίες και κύριοι, για 2 μήνες θα λειτουργούσε μέχρι το τέλος του Φεβράρι με 12 τιμόρια. Το κράτος, δηλαδή, για κάθε μήνα θα εκταμιευόταν το ποσό που χρειάζεται για να λειτουργήσει το κράτος μέχρι το τέλος του Φεβράρι, και από εκεί και πέρα θα έπρεπε να γίνονταν άλλες διαβουλεύσεις. Λέει ακροατής άλλος, 11 υπουργοί από 2 συμβούλους κάνουν 22.000, επί 5.000 ευρώ κάνουν 110.000 το μήνα, επί 13 μισθούς 1.430.000 ευρώ, επί 5 χρόνια 7.150.000 ευρώ, λέει. Κατά τον κύριο Μαυρίδη αυτό το ποσό δεν είναι τίποτε, δεν μπορούσαν να τα ξοδεύσουν αυτά τα χρήματα σε ανάπτυξη ή σε ευάλωτες ομάδες, είναι κρίμα. Ακροατής που ρώτησε γιατί δεν ψήφισε άλλα κονδύλια το ΑΚΕΛ πέραν της άμυνας, έδωσε την απάντηση ο κύριος Λουκαΐδης. Πέστε στον κύριο Βότση, τον ευχαριστούμε που συνενούν για να γινόμαστε πιο φτωχοί και κατατρεγμένοι. Είναι το, λοιπόν, εντάξει. Έγινε ατάκα πλέον από τους αξιωματούχους του Δίκο. Ένα ακόμα σοβαρό πως το Δίκο, αν είναι... Εντάξει, λοιπόν, αυτά. Να μην λέμε κάποια έτσι χαρακτηρισμούς. Σεβαστά βεβαίως τα μηνύματά σας, αλλά καταλάβετε και λίγο την θέση μας. Κάποιους χαρακτηρισμούς δεν μπορούμε να τους λέμε στον αέρα. Για την άμυνα, λέει, συμφωνείτε με την πολιτική της κυβέρνησης? Ήταν ερώτηση προς τον, τώρα ήρθε προς τον κύριο Λουκαΐδη. Εξήγησε ο κύριος Λουκαΐδης, είναι κάτι που παραδοσιακά όλα τα κόμματα ψηφίζουν τους προϋπολογισμούς για την άμυνα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τις ΗΠΑ. Μετά θα ανοίξουμε το θέμα του ΓΕΣΥ, ο Παγκύπρος Ιατρικός Σύλλογος. Οι νοσηλευτές του ιδιωτικού τομέα τοποθετήθηκαν χθες, συνήλθαν χθες βράδυ και τοποθετήθηκαν επί των νομοσχεδίων που έδωσε ο Υπουργός για το θέμα του ΓΕΣΥ. Άστρα 92.8 ραδιόφωνο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί είναι ο Πανίκος Παναγιώτου. Καλή σου μέρα, Πανίκο, από τη Λευκοσία. Καλημέρα σας από τη Νέα Υόρκη. Από ό,τι φαίνεται, περισσότερο θυμοτυπική ήταν η συνάντηση του Προέδρου με την κυρία Νούλαντ. Αυτό δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά μας είπε επίσης ότι η θέση μου ήταν σαφέστατη, που παρουσίασε δηλαδή στην Αμερικανίδα αξιωματούχο, ότι δεν θα δεχθούμε με κανέναν τρόπο να τεθεί θέμα αναμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας με οποιοδήποτε τρόπο, και αν ήθελαν να επικαλεστούν τα Ηνωμένα Έθνη ή οποιοδήποτε άλλοι, όπως είπε ο πρόεδρος Αναστασιάδης μετά τη συνάντηση, η οποία, όπως ανέφερε, ήταν περισσότερο εθιμοτυπική για να εκφράσει τη συμπάθεια και τις ευχές της ίδιας όσο και του Υπουργού Εξωτερικών Τζον Κέρι. Πάντως ο πρόεδρος Αναστασιάδης επανέλαβε τη θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο η Τουρκία παραβιάζει την Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, και φαίνεται ότι την ίδια θέση αναμένεται να παρουσιάσει και στην απόψινή συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μπαν Κι-μουν. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης είπε κατά τα λοιπά δεν υπήρχε θέμα προς συζήτηση με δεδομένη την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Κυπριακό και με δεδομένη την παρουσία των δυνάμεων επιβολής της Τουρκίας, όπως είπε, επισημένοντας ότι συνεπώς τότε και μόνο τίθεται θέμα συζήτησης όταν και εφόσον τερματιστεί η παρανομία. Ήταν σαφέστατη η θέση μου, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η λύση του Κυπριακού θα δώσει και την απάντηση και στους υδρογονάνθρακες, όπως υπογράμμισε. Στο τέλος της 45 λεπτής συνάντησης, η κυρία Νούλαντ εξέφρασε τη χαρά της που είδε τον πρόεδρο Αναστασιάδη σε καλή κατάσταση, όπως είπε, λέγοντας ότι της ανέφερε πως έχει την καρδιά ενός 35, αλλά του είπα να μην πιέζεται τόσο πολύ, προσθέτοντας ότι του έφερε ένα μικρό δώρο σοκολάτες σε περιτύλιγμα κουτιό τσιγάρο για να τον βοηθήσουν, όπως ανέφερε η Αμερικανίδα υφυπουργός. Από την πλευρά τους, ο κύριος και η κυρία Αναστασιάδη είχαν προσφέρει στη φιλοξενούμενου τους ελληνικές τυρόπιτες και ελληνικά παραδοσιακά γλυκά. Πάντως φαίνεται ότι η Αμερικανίδα, η υφυπουργός εξωτερικών, κατά την αναχώρησή της δεν προέβη σε καμία δήλωση. Αυτά τα είπε αποχαιρετώντας τον πρόεδρο Αναστασιάδη.
και δεν ήταν και τόσο, φαίνεται, ικανοποιημένοι από την όλα η συζήτηση σύμφωνα και με πληροφορίες μας από διπλωματικές πηγές. Μάλιστα. Έχουμε κάποιες ενδείξεις. Πανίκο, είπες ότι απόψε, απόψε ώρα Κύπρου ο πρόεδρος θα δει και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Θα είναι και αυτή μια εθιμοτυπική συνάντηση ή όχι? Θα συζητήσουν το που βρίσκεται σήμερα το Κυπριακό και τι προοπτικές διαγράφονται. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας άφησε να νοηθεί ότι την ίδια θέση θα παρουσιάσει και στο Γενικό Γραμματέα, δηλαδή όσον απειλείται, όσον η Τουρκία παραβιάζει την Κυπριακή ΑΟΣ και όσο απειλεί στην περιοχή, δεν πρόκειται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και αυτή τη θέση θα ξεκαθαρίσει και στο συνομιλητή του. Πάντως ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού και οι συνεργάτες του αναμένεται να προχωρήσουν και σε άλλες επαφές, τουλάχιστον αυτές που πραγματοποιεί ο κύριος Άιντες στην Κύπρο, γιατί μέχρι τις 10 Ιανουαρίου θα δώσει την έκθεσή του προς τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ανανέωση, εξάμηνη ανανέωση της παρουσίας της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο, στην οποία όμως θα κάνει αναφορά και στις πολιτικές εξελίξεις, ενώ ο ειδικός του σύμβουλος, ο κύριος Άιντε, θα ενημερώσει τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας σε συνεδρίαση του σώματος στις 26 Ιανουαρίου. Και ευελπιστούν, τουλάχιστον επιθυμούν και θα επιδιώξουν ότι μέχρι τότε κάτι θα υπάρχει, ώστε να μην παρουσιαστεί μια εικόνα απογοήτευσης σε σχέση με το μέλλον της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Πάντως από αμερικανικής πλευράς και σύμφωνα όπως προαναφέραμε έλπις για τις εκτιμήσεις των Αμερικανών αξιωματούχων, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή έχει παγώσει το Κυπριακό, έχει παγώσει η διαπραγματευτική διαδικασία και από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι η Ουάσιγκτον, και αυτό αποδείχθηκε και από την επίσκεψη του Αμερικανού Αντιπροέδρου του κύριου Μπάιντεν στην Τουρκία, ή δεν είναι σε θέση να πιέσει αποτελεσματικά, ή δεν θέλει, ή δεν προσπαθεί σε αυτή τη φάση που όλοι γνωρίζουμε επιδιώκεται η συνένεση της Τουρκίας όσο γίνεται στο μεγαλύτερο βαθμό για να συμμετάσχει στο μέτωπο εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Επομένως, διαφαίνεται και μια έτσι μία αποφασιστικότητα από μέρους της Ουάσιγκτον για να παροτρύνει, να πιέσει την Τουρκία να αποσύρει το Παρπαρός από την περιοχή. Ωραία. Πανίκο, θα τα ξαπούμε αύριο το πρωί. Να είσαι καλά. Να προσθέσουμε μόνο έλπιση ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχτηκε χθες το βράδυ και την επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου και αύριο το βράδυ θα κάνει και την πρώτη του επίσημη έξοδο στο Μανχάτα, όπου είναι προσκαλεσμένος της Κυπριακής Ομοσπονδίας σε δείπνο. Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί. Να είσαι καλά, Πανίκο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Αλλάζουμε θέμα. Κυρίες και κύριοι, μας ακούει ο πρόεδρος του Πανκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, γιατρός ο Ανδρέας Δημητρίου. Καλημέρα, γιατρέ. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, καλημέρα, χθες... Ελπίδης, καλημέρα και στους ακροατές σας. Συνεδριάσατε χθες βράδυ, λογικά πρέπει να το πήρατε ως αργά. Θέλατε ως Πανκύπρος Ιατρικός Σύλλογος να εξετάσετε έτσι σημείο προς σημείο τα νομοσχέδια που αφορούν στο ΓΕΣΥ, αυτά που έδωσε ο Υπουργός Υγείας. Σε τι έχετε καταλήξει? Λοιπόν, το πρώτο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι σίγουρα βρισκόμαστε όλοι σε μια πολύ δύσκολη περίοδο όσον αφορά την εφαρμογή του ΓΕΣΥ και πρέπει όλοι να δείξουμε σύνεση σίγουρα και σοβαρότητα, και αυτή ήταν και η δική μας τοποθέτηση ΕΨΕΣ, ότι είναι από τις πιο σημαντικές συνεδρίες του Συμβουλίου, διότι πρέπει να κριθούν και να πάρθουν αποφάσεις οι οποίες θα καθορίσουν το μέλλον όσον αφορά το Γενικό Σύστημα Υγείας. Το πρώτο που τονίσαμε, που είναι και το πιο σημαντικό, ότι εμείς ως ιατρικός κόσμος είμαστε θειασότες της εφαρμογής του ΓΕΣΥ και θα πράξουμε το παν για να καταστεί δυνατόν, αν εξαρτάται και από το χέρι μας σίγουρα, η εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας. Το δεύτερο που τονίσαμε, τα λέω αυτά διότι θα βγάλουμε και επίσημη ανακοίνωση σε λίγο προς το μεσημέρι, μετά που θα συνταχθεί από τη Συντακτική Επιτροπή Επικοινωνίας και θα την ελέγξουμε όλοι. Το δεύτερο που τονίσαμε ότι θα μπορούσαν διαχρονικά και τόσα χρόνια να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας,
και έχουμε και εμείς έντονα παράπονα και δικαιολογημένα ο Υπουργός Υγείας θέλει να κάνει κάποιες αλλαγές και κάποιες κινήσεις συμπεριλαμβανομένων και κάποιων αλλαγών στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας. Εμείς ενδεικτικά να πούμε ότι εδώ και χρόνια ζητούμε των σφαιρικών προϋπολογισμών από το Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και τον είχαμε μόλις πριν 15-20 μέρες. Τώρα, στόνουμε τον Υπουργό Υγείας με καλή θέληση και παρουσιάζει σίγουρα και μια σκληρή δουλειά για να εφαρμόσει το Γενικό Σύστημα Υγείας. Και δεν αντιστάσαμε να πούμε και θα γράψουμε πιθανόν και σε ανακοινώσει μας ότι είναι ο δεύτερος υπουργός μετά τον Χάρη τον Χαραλάμπου, ο οποίος είδε τόσο ζεστά το θέμα του Γενικού Συστήματος Υγείας. Τώρα, παρόλα αυτά όμως, οι δικές μας παρατηρήσεις που έχουν γίνει προηγουμένως, αλλά και οι αντιδράσεις πολλών φορέων στα πλαίσια του δημόσιου διαλόγου, πάνω σε βασικά σημεία των νομοσχεδίων που έχουν προταθεί, δυστυχώς δεν έχουν ληφθεί υπόψη και τα προτινόμενα τώρα νομοσχέδια κινούνται δυστυχώς πάνω στην ίδια φιλοσοφία με τα προσχέδια τα οποία έχουν παρουσιαστεί πριν 2 μήνες. Αυτή είναι η δική μας γενική διαπίστωση πάνω στη φιλοσοφία των νομοσχεδίων. Τώρα, εμείς αποφασίσαμε να δώσουμε τα νομοσχέδια στους νομικούς μας συμβούλους, διότι παρόλο που όλοι είχαν από 3-5 σελίδες σημειωμένες παρατηρήσεις άρθρων κατά άρθρων, είπαμε ότι οι πιο εξειδικευμένοι να δώσουν κάτι πολύ συγκεκριμένο είναι μετά από τις συμβουλές των νομικών μας συμβούλων. Ήδη και η βασική συντεχνία των κυβερνητικών γιατρών μας ενημέρωσε ότι έδωσε το όλο πλαίσιο σε δικών της οίκων και στο νομικό τμήμα μεγάλου οίκου, το οποίο είναι εδώ στην Κύπρο για να της δώσει κάποιες απόψεις. Και τελειώνω λέγοντας ότι εμείς θα κάνουμε εκείνες τις συγκεκριμένες προτάσεις που νομίζουμε ότι είναι σωστές. Θα διαβουλευτούμε με τον Υπουργό Υγείας και ευχόμαστε να γίνουν αποδεκτές για να μπορέσει να εφαρμοστεί το Γενικό Σύστημα Υγείας. Και το άλλο που έχουμε καταλήξει είναι σίγουρα ότι με το ότι έχει παρουσιαστεί τώρα και τις αντιδράσεις που υπάρχουν και το ότι βασικά θέματα που έχουν συζητηθεί στον δημόσιο διάλογο αυτούς τους 2 μήνες δεν έχουν αφαιρεθεί και συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο το οποίο δόθηκε τώρα, δυστυχώς ανησυχούμε ότι όλα αυτά δεν θα βοηθήσουν, αλλά αντίθετα θα δυσκολεύσουν την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας. Αυτά, έλπες, είναι η δική μας τοποθέτηση σε πρώτη φάση. Θα βγάλουμε ανακοίνωση σήμερα η οποία θα κυκλοφορήσει για όλα αυτά και θα συνεχίσουμε να τα μελετούμε και θα κάνουμε κάποιες διορθώσεις, οι οποίες δυστυχώς είναι πολλές, που πρέπει να γίνουν στα προτινόμενα. Ελπίζω να γίνουν αποδεχτές για να... Απλώς δώστε μας έτσι λίγο μια ένδειξη. Τι θα θέλατε να αλλάξει, τι θεωρείτε ότι... Δεν είναι μυστικό ότι το βασικό κομμάτι το οποίο συζητήθηκε στον δημόσιο διάλογο και πάνω στο οποίο είχαμε και εμείς διαφωνίες και τις δημοσιοποιήσαμε και τις δώσαμε του Υπουργού και ήταν η παράκληση μας να γίνουν αλλαγές, ήταν τα 3 βασικά σημεία πάνω στο νομοσχέδιο για το ΓΕΣΥ, που το πρώτο άλλαξε όλη τη φιλοσοφία και μετάτρεπε τον οργανισμό σε κρατικό και όλες οι εξουσίες μεταφέρονταν στον Υπουργό Υγείας και στο Υπουργείο. Το δεύτερο σημαντικό σίγουρα ήταν η διαχείριση του Ταμείου του Γενικού Συστήματος Υγείας. Και το τρίτο σημαντικό σύστημα ήταν του πολυασφαλιστικών. Είχαμε δώσει πάνω σε όλα εμείς εναλλακτικές προτάσεις πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί ένα νομοσχέδιο που να συγκεράσει την επιθυμία και τη θέληση του Υπουργού να προχωρήσει, να συγκεράσει την άποψη ότι κάτι πρέπει να γίνει στον οργανισμό για να είναι πιο λειτουργικός και πιο παραγωγικός, να συγκεράσει τις απόψεις τις διάφορες που έχουν σχέση με το πολυασφαλιστικό, το μεικτό σύστημα, όπως επίσης και για το θέμα του Ταμείου,
αλλά δυστυχώς δεν έχουν συμπεριληφθεί μέσα στα νομοσχέδια. Η γενική μας διαπίστωση και εμάς σίγουρα είναι ότι δεν μπορεί να μετατραπεί ένα γενικό σύστημα υγείας σε κρατικό και πολύ περισσότερο να ρυθμίζεται με διατάγματα όπως γράφεται δυστυχώς στα προτινόμενα νομοσχέδια. Το ένα είναι τούτο. Για το δεύτερο νομοσχέδιο της αυτονόμησης, η δική μας θέση ήταν πολύ συγκεκριμένη διαχρονικά, ότι είμαστε υπέρ της αυτονόμησης των κρατικών νοσηλευτηρίων. Οπότε μας ικανοποιεί έντονα το ότι προχωράει η αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων. Όμως από την άλλη λέμε και επιμένουμε ότι δεν πρέπει να θυματοποιηθούν τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων συμπεριλαμβανομένων και των γιατρών μας. Και δυστυχώς αυτό δεν έχει ετοιμαστεί. Έχει παραδεχθεί στην Επιτροπή, τη Συνδικτή Επιτροπή Προσωπικού, και αναμένουν όλοι πότε θα ολοκληρωθεί μια μελέτη για το εργασιακό στάτους. Ωραία. Ευχαριστώ, γιατρέ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Συνεδρίασαν βεβαίως και οι νοσηλευτές στον ιδιωτικό τομέα. Ο κ. Λεοντίου είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Λεοντίου. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Ελπίση. Καλημέρα και στους ακροάτες. Λοιπόν, εσείς τι λέτε? Επιτρέψτε μου να σας κάνω μια διόρθωση. Πάλι. Α, για το ότι στον ιδιωτικό τομέα είπα. Όχι, σύνδεσμος νοσηλευτών και ΜΕΟΝ. Πανκύπριος σύνδεσμος νοσηλευτών και ΜΕΟΝ εκπροσωπεί όλους τους νοσηλευτές και τις ΜΕΣ της Κύπρου. Έχουμε συνέλθει σε συνεργασία με τους συναδέλφους των συνδικαλιστικών φορέων της χώρας μας, ΨΕΣ, του τέστην, η κλάδη γενικής νοσηλευτικής της ΠΑΣΥΔΗ, της ψυχικής υγείας, της Πανκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών και του Συμβουλίου Νοσηλευτικής Μευτικής για μια προκαταρκτική εξέταση κατά το δυνατό των κατατιθέμενων προσχεδίων των νομοσχεδίων του ενός που φέρει τίτλο «Τροποποίηση του βασικού νόμου για το ΓΕΣΥ», γιατί νόμος για το ΓΕΣΥ υπάρχει, κυρία Ελπίς, απλά δεν έχει εφαρμοστεί, και του νομοσχεδίου για την αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτήριων. Ως αρχική τοποθέτηση διαπιστώνουμε αυτό που είχαμε εντοπίσει από την αρχή σε όσα ο Υπουργός της Υγείας μας είχε μοιράσει σε σχέση με τις βασικές αρχές για την ανάπτυξη τούτων των νομοσχεδίων. Και για να είμαι ειλικρινής, ΨΕΣ, όταν καταλήγαμε και πρόκειτο να καταρτήσουμε, να ετοιμάσουμε μια ανακοίνωση για να κυκλοφορήσουμε, όπως και ο Πανκυπρίος Ιατρικός Σύλλογος σήμερα, πήρα την ανακοίνωση που είχαμε εκδώσει τον Οκτώβρη, πριν να έχουμε τα νομοσχεδία στο χέρι, και αναγνώνοντας τη στους συναδέλφους τους, λέω, πέστε μου αν όλα τούτα που ανησυχούσαμε ταιριάζουν να πούμε ξανά τα ίδια. Εδώ λοιπόν, τίποτε απολύτως, δυστυχώς, δεν έχει αλλάξει αναφορικά με τις προθέσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με τις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις που, επιτρέψετε μου να τις χαρακτηρίσω, μη εξυγχρονιστικές στον τομέα της υγείας. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ στα εργασιακά, αν και θα το κάνω. Επιτρέψετε μου όμως να κάνω κάποιες αναφορές για σοβαρά ζητήματα που γύρονται, όπως έχω κάνει και στο παρελθόν. Εντοπίζουμε αλλαγή στη φιλοσοφία του ΓΕΣΥ, όπως αυτόν είναι ψηφισμένο από το 2001, τροποποιημένος ο νόμος το 2005, με προτάσεις για αλλαγές και εξυγχρονισμό το 2008, στο οποίο υπήρχε τεράστια κοινωνική συνένεση από κόμματα και από εταίρους, σε σχέση με την πρόθεση για εισαγωγή πολυασφαλιστικού. Και έχω ακούσει τις τελευταίες λίγες μέρες και βουλευτές που παρέλαβαν μέσα από τα ΜΜΕ να παραδέχονται ότι μπαίνει συγκεκριμένα πλέον μέσα στο προτινόμενο νομοσχέδιο του Υπουργού της Υγείας πρόνοια για ενδεχόμενη εφαρμογή πολυασφαλιστικού σε βάθος χρόνου. Πέστε μου, κυρία Ελπίση, σας παρακαλώ, εάν μέσα στο νομοσχέδιο που ο Υπουργός της Υγείας προτείνει δεν έβαζε πρόνοια που να προνοεί μελλοντική μετεξέλιξη του ασφαλιστικού σε πολυασφαλιστικό, θα άλλαζε τίποτε? Γιατί δηλαδή να γίνεται αναφορά μέσα στον νόμο στο δικαίωμα του Υπουργού ένταξης
του συστήματος υγείας σε πολύ ασφαλιστικό σύστημα, ανεξάρτητα από τους κινδύνους που αυτό διατρέχει. Ε, προφανώς είναι μια κατεύθυνση στην οποία θέλει να στραφεί η κυβέρνηση, ο Υπουργός. Αφού έφεραν και επιτροπή που κάνει έρευνα τώρα. Ωραία. Άλλο ερώτημα που τίθεται. Μας λένε κάποιοι από αυτούς που υποστηρίζουν, από τους κυβερνώντες τουλάχιστον, ότι συμβουλεύεται των Παγκόσμιων Οργανισμών Υγείας αναφορικά με την μετεξέλιξη, παραδείγματος χάρη, των νοσηλευτηρίων. Γιατί έχουμε και την κατάθεση του νομοσχεδίου για αυτονόμηση των νοσηλευτηρίων. Ότι θα δοθεί η έκθεση των εμπειρογνωμόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στους εταίρους κλπ. Εγώ ρωτώ ξανά. Ο Υπουργός της Υγείας θα μας δώσει και αυτή την έκθεση, όπως μας έδωσε και την έκθεση του Ολλανδού εμπειρογνώμονα που μιλούσε για τους κινδύνους και τα ρίσκα υιοθέτησης πολυασφαλιστικού συστήματος στην υγεία στην Κύπρο. Θα μας δώσει και την έκθεση, όπως μας έδωσε και την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο Παιδείας, την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, την είχε μοιράσει. Ο της Υγείας γιατί, μήπως, λέω, μήπως υπάρχουν πρόνοιες σε αυτές τις εκθέσεις που δεν ευνοούν αυτές τις σε εντός εισαγωγικών μεταρρυθμίσεις που προδιαγράφει μέσα από τις πρόνοιες το νομοσχέδιο. Ύστερα, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, η έθνια μας δεν είναι οι νοσηλεύτες. Είναι η κοινωνία, είναι η βιωσιμότητα ενός συστήματος που θα παρέχει ασφάλεια, υγεία στον κάθε πολίτη της δημοκρατίας. Γι' αυτό δεν ξεκίνησα και δεν πρόκειται να συνεχίζω εκτός μια εάν με κεντρίσετε για τα δικαιώματα των επαγγελματιών στα κρατικά νοσηλευτήρια. Καλά, εδώ προδιαγράφει, μαθαίνουμε ότι προδιαγράφει, σε αναμένα κάρβουνα οι εργαζόμενοι για τα δικαιώματα. Καζάνι που βράζει είναι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, ειδικά στα κρατικά νοσηλευτήρια με τη μορφή που παίρνει η πορεία για... Αυτό επιτρέψτε μου να το πω ξεκάθαρα. Σταδιακό ξεπούλημα των κρατικών νοσηλευτήριων και ένταξή του στον ιδιωτικό τομέα. Και να μιλήσω συγκεκριμένα, μου επιτρέπετε, μέσα από τις πρόνοιες του νομοσχεδίου που έχει καταθέσει ο ίδιος υπουργός. Προνοεί φθήνουσα, σταδιακή και φθήνουσα χρηματοδότηση των 5 οργανισμών των αυτόνομων νοσηλευτηρίων, 100% χρηματοδότηση τον πρώτο χρόνο, 50% χρηματοδότηση το δεύτερο και τον τρίτο χρόνο 25%. Συνδυάζουμε τώρα και μέσα από τον νόμο του ΓΕΣΥ το ενδεχόμενο ένταξης πολυασφαλιστικού. Μήπως, λέω μήπως, θα έχουμε, εάν δεν επιβιώνει έναν κρατικό νοσηλευτήριο μέσα από τη λειτουργία του από οργανισμό δημοσίου δικαίου, ξεπουλήμα του, σε ποιους. Και υπάρχει και κάτι παράδοξο το οποίο σας έχω ξαναπεί. Είχαμε αρχή ηλεκτρισμού Κύπρου, αρχή τηλεπικοινωνιών ως ημικρατικοί οργανισμοί, που καταλήγουν με αυτές τις νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις σήμερα και που οδηγούνται. Τα κρατικά νοσηλευτήρια, κυρία Ελπής, είναι περιουσία των πολιτών, είναι χτίμα της κοινωνίας. Εμείς υποστηρίζουμε ότι αυτά θα πρέπει να εξακολουθούν να παραμείνουν περιουσία του κράτους. Τα μοντέλα διοίκησης τα σύγχρονα δεν εξυπακούν δημιουργία τέτοιων οργανισμών που η ρίστα εν παρόδο θα είναι και οικονομικά ασύμφοροι. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, πρέπει να έχουμε χρόνο, γιατί εγώ πραγματικά προσπαθώ να σκεφτώ και να ξανασκεφτώ τα νοσοκομεία όπως είναι σήμερα, που τα άφησαν σχεδόν να καταρρεύσουν, είναι υποκατάρρευση. Αν μπορούν να είναι αυτόνομα σε, ξέρω εγώ, 1-2-3 μήνες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ έχω μια σημείωση εδώ για να θυμηθώ να σας πω το παράδειγμα του μεταμοσχευτικού. Κλείει το μεταμοσχευτικό του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Να μην πούμε και άλλα παραδείγματα. Κάποιος εχθές μιλούσε για τη φυγή των γιατρών από τα δημόσια νοσηλευτήρια. Γιατί αφήνουμε να καταρρεύσει η νοσηλεία στα κρατικά νοσηλευτήρια για να τα δώσουμε, λέω, ίσως, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος, όσον όσον αύριο. Ειδικά για το μεταμοσχευτικό, αφού μου δώσατε αυτή την πάσα, θέλω να σας ρωτήσω, είναι πολύ σοβαρό το θέμα ότι θα κλείσει η μεταμοσχευτική κλινική του νοσοκομείου Λευκωσίας. Αντιλαμβάνομαι, υπάρχει κίνδυνος να αναβληθούν προγραμματισμένες μεταμοσχεύσεις, ίσως να χαθούν και πολύτιμα μοσχεύματα, κύριε Λεοντίου. Πιστεύω, ναι, ότι έτσι θα καταλήξει.
Τώρα, αν θα βρεθεί ένα τρόπο άλλο, αυτού που χρειάζονται να κάνουν μεταμόσχευση σε κάποιον άλλον κέντρο και πού, δεν ξέρω, αλήθεια. Αλλά έτσι, για να επιστρέψω και λίγο στο θέμα μα, θα ήθελα ειλικρινά τον Υπουργό τη Υγεία σε έναν τηλεοπτικό πάνελ και να είμαστε και απέναντι του για να μιλούμε μπροστά στον κόσμο και να μας ακούει και τους δύο. Πολύ ανθρώπινα θα ακούσει τις ανησυχίες των νοσηλευτών, παρά να κάνει έναν διάλογο μονολογώντας ή να μονολογεί διαλογώντας. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, αν θέλετε έτσι να επιστρέψουμε στο θέμα με το νομοσχέδιο για το ΓΕΣΥ, εσείς και εσείς στη θέση είπατε συνεδριάσετε, άρα είναι έντονες οι ανησυχίες σας και για το θέμα ότι φαίνεται ότι πάμε σε πολύ ασφαλιστικό και φοβάστε ότι στο τέλος τα νοσοκομεία θα καταλήξουν σε ιδιωτικά χέρια. Ναι, και αυτό εξυπακούει αύξηση των δαπανών και πρέπει να το καταλάβει και ο τελευταίος πολίτης. Εξυπακούει αύξηση των δαπανών στην υγεία. Ποιος θα επομιστεί αυτόν τον κόστος, κυρία Ελπής? Ο πολίτης θα το επομιστεί αυτόν τον κόστος, αυτή την επιβάρυνση, αυτή η αύξηση των δαπανών. Από εκεί και πέρα, τα δικαιώματα μας. Εμείς βρίσκουμε ότι είναι εκ των ουκ άνευ η επιχειρούμενη κατάργηση άρθρων του βασικού νόμου το ΓΕΣΥ, και το λέει ξεκάθαρα. Καταργεί άρθρων της νομοθεσίας του ΓΕΣΥ που διασφαλίζει την περιουσία του κράτους, δηλαδή το κρατικό νοσηλευτήριο. Το άρθρο 65 και 66 του ενισχύ νόμου προνοεί πρώτον αυτό που σας είπα και δεύτερο τη διασφάλιση των εργαζομένων στα δημόσια νοσηλευτήρια. Κάνει εισήγηση να καταργηθεί εγούν αυτά τα άρθρα. Αυτό είναι που θα ξεσηκώσει θύελλες αντιδράσεων από τους νοσηλευτές. Και όχι μόνο, από όλους τους εργαζόμενους στα κρατικά νοσηλευτήρια. Κρατώ αυτό που πάτε ότι είναι καζάνι που βράζει εκεί η κατάσταση. Σίγουρα θα επανέλθουμε, κύριε Λεοντίου, ίσως επειδή από ό,τι διαβάζω αύριο και η Πασική θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό, ίσως την Παρασκευή χρειαστεί να επανέλθουμε και να ακούσουμε και τους κυβερνητικούς γιατρούς και εσάς, γιατί όχι ξανά, να δούμε πού πάει αυτό το πράγμα, διότι αφορά τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Η υγεία είναι υπέρτατο αγαθό και δεν μπορεί κανείς να παίζει με αυτό. Δημόσιων και κοινωνικών αγαθών και όχι προϊόν. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Λεοντίου. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.